Το Επιμελητήριο ΕΒΡΟ θα συμμετάσχει στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, η οποία θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη με τη μόμενη χώρα της ΗΠΑ από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ανταποδοτικών υπηρεσιών, το Επιμελητήριο ΕΒΡΟ θα προμηθευθεί εκθεσιακό χώρο στην ΔΕΘ, ο οποίος διατίθεται δωρεάν στα μέλη του κατόπιν αίτησης συμμετοχής. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Το Επιμελητήριο ΕΒΡΟ θα παρέχει δωρεάν περίπτερη σε όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Μέχρι τις 27 Ιουλίου έχουμε βάλει καταληκτική ημερομηνία να δηλώσουν ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις από το Ρωμαίο Ευρώ που θέλουν να συμμετέχουν στην έκθεση για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον προγραμματισμό μας για το περίπτερο το οποίο θα μπορέσουμε να ζητήσουμε το μέρος και να καλύψουμε τις θέσεις αυτές. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι στην προηγούμενη διοργάνωση συμμετείχανε 10 επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα που είχαν, όπως καταγράφηκαν μετά τις δικές του απαντήσεις όταν επιστρέφουν, συμμετέχουν με κάποιες ερωτήσεις εδώ, οι συνεργάτες του Μελητηρίου, ήταν πάρα πολύ θετικές. Έτσι λοιπόν και φέτος στοχεύουν περίπου στα 100 τετραγωνικά μέτρα όπως και την προηγούμενη χρονιά και μακάρι να αυξηθούν από τις συμμετοχές των μελών μας. Στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι το Μελητήριο έχει πιστό πάντα στη στρατηγική της, ποντάρει πάνω στην εξωστρέφεια. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις του Νομού Εύρου να βγούμε και εκτός τα όρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια έκθεση πλέον Βαλκανίων, δεν είναι μόνο για την πανελλήνια αγορά, για την χώρα αγορά της χώρας μας. Θα πρέπει να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα προϊόντα. Το μόνο κόστος που έχουν να λάβουν οι επιχειρήσεις είναι η διαμονή τους και τυχόν ανθρώπους που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην έκθεση. Ακόμη και τη μεταφορά των προϊόντων τα είχε να λάβει όλο το Επιμελητήριο και πάλι θα έλεγα είναι στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας. Γιατί όπως ξέρετε, το Επιμελητήριο ΕΒΡΟ τους μόνους πόρους που είχε είναι από τα μέλη μας και πρέπει αυτά να είναι ανταποδοτικά προς τα μέλη τους. Τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα, με διεθνή προβολή και χιλιάδες επισκέπτες, ενώ θα έχει παράλληλες εκδηλώσεις και δρόμενα με εστίαση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με φόντο τις ΗΠΑ. Και το Επιμελητήριο Καβάλας θα συμμετάσχει στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, μέσα στο χώρο το οποίο η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ένα μεγάλο χώρο που θα είναι όλα τα επιμελητήρια της χώρας, και φέτος ήδη οργανώνει και το Επιμελητήριο της Καβάλας την συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση. Νομίζω ήδη το επόμενο διάστημα θα έχουμε να πούμε και περισσότερα όσον αφορά πως κηρύσεις ήδη θα έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους. Ναι, είναι δωρεάν, είναι η παραχώρηση δωρεάν, είναι όλος ο χώρος, η ενοικίαση και όλο το σχετικά είναι από το Επιμελητήριο της Καβάλας. Πλώς για τους επιχειρηματίες ζητάμε να φέρουν τα προϊόντα τους, να είναι οι ίδιοι εκεί τις ημέρες της έκθεσης, να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν. Και νομίζω πως και τα τελευταία δύο χρόνια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μια μεγάλη αναβάθμιση. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα από το Επιμελητήριο και είναι σε επαφή με επιχειρήσεις προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Βασικά είναι ανοιχτή είναι η πρόσκληση και νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για τις επιχειρήσεις να οργανωθούν αυτό το διάστημα και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Περισσότεροι από 30.000 ήταν οι επισκέπτες στην εμπορική έκθεση Αλέξπο 2018, ενώ οι εκθέτες έφτασαν τους 120 στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Επιμελητήριου, Χριστόδουλος Τοψίδης, δήλωσε την ικανοποίησή του για την προσέλευση του κόσμου, όσο και από τις παράλληλες δράσεις, οι οποίες προσέλκυσαν το κοινό, όπως η επίδειξη μαγειρικής με καταξιωμένου σεφ και βεβαίως το πλέξιμο της μεγαλύτερης πλεξούδας Σκόρδου, μήκος 612 μέτρων που καταγράφηκε και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 40% των εκθετών συμμετείχε για πρώτη φορά, κάτι που δείχνει μια ανανέωση στην έκθεση, ενώ στο σύνολο των εκθετών το 84% δήλωσε ικανοποιημένο από τον εκθέτη, ενώ σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν και στην επόμενη έκθεση, προσέθεσε ο Χριστόδουλος Τοψίδης.